βρωμάει. Ωχ, Παναγία μου, τι πάω να κάνω. Επ, τι κάνετε, παιδιά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο είμαι πάρα πολύ αγχωμένος. Δεν είμαι στα βίντεο μου αγχωμένος κανονικά. Αλλά σήμερα θα κάνω κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό για την υγεία μου. Σήμερα, παιδιά, θα δοκιμάσω το πιο αηδιαστικό φρούτο σε όλο τον πλανήτη. Δεν κάνω πλάκα, αυτό είναι, είναι το durian. Θα σας πω τώρα τι έγινε. Έχω έρθει εδώ πέρα για αρκετό καιρό στην Ταϊλάνδη, όπως πολλοί από σας ξέρετε, και σε κάποια φάση συνειδητοποιώ ότι η Ταϊλάνδη έχει αυτό το φρούτο, το durian. Το είχα ξανακούσει εγώ το durian. Είχα δει και ένα βίντεο με έναν άνθρωπο που το δοκίμαζε και είχε κάνει εμετό. Αλλά δεν είχα κάνει το connection ότι είναι της Ταϊλάνδης το durian. Το έχει η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και κάποιες άλλες χώρες εδώ πέρα κοντά. Και μόλις το κατάλαβα λέω, πρέπει να κάνω αυτό το βίντεο. Και μετά λέω, μήπως να μην το κάνω. Αλλά μετά πέρναγαν οι μέρες και συνειδητοποιούσα ότι πρέπει να γυρίσω Ελλάδα. Και λέω, εντάξει, είσαι Ταϊλάνδη, πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Για να μην πολυλογώ, εδώ είμαι. Το έχω εδώ, πόπο βρωμάει μέσα από τη σακούλα, oh my god. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το έχω σε σακούλα για να μην βρωμάει. Και βρωμάει. Είναι πραγματικά, γκουγκλάρετε το αν δεν με πιστεύετε, το πιο βρωμερό, παύλα, αηδιαστικό, δεν ξέρω πώς θέλετε να το πείτε, φρούτο σε όλο το πλανήτη. Ακούστε τώρα όμως, επειδή το durian είναι ένα τέτοιο πράγμα, είναι τεράστιο, δηλαδή πήγα στην αγορά εδώ πέρα στη Ταϊλάνδη και ήταν τόσο, δύο φορές το κεφάλι μου ήτανε. Είπα να μου το κόψει ο άνθρωπος εκεί πέρα στην αγορά, γιατί πρώτα απ' όλα φαίνεται πολύ δύσκολο για να κοπεί. Είναι έτσι. Ναι, έχει ένα κέλυφος περίεργο, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο για να κοπεί. Με λίγα λόγια να το. Είναι μέσα σε σακούλα και βρωμάει. Oh my god. Αν δεν κάνεις like σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, όχι, θα το πω αλλιώς. Αν ήταν κάποτε να κάνεις like σε βίντεο μου, αυτό είναι το βίντεο να κάνεις like. Για πήγαινε να κάνεις like, να κάνεις εγγραφή. Γιατί έρχονται για διάφορες τέτοιες βλακίες. Λοιπόν, μου το έχει βάλει μέσα εδώ. Βρωμάει! Oh, επίσης, ίσως σε μερικούς κάνει εντύπωση το γεγονός ότι, κάτσε να το αφήσω, ότι δεν είναι εδώ πέρα η Άννα. Είπα στην Άννα να έρθει, δεν ήθελε όμως. Επειδή ήξερε ότι είναι τέρμα ιδιαστικό και είναι τώρα στην παραλία. Η μαλακισμένη. Oh my god. Βρωμάει, βρωμάει, βρωμάει. Πόρε, έτσι είναι. Το βλέπετε. Είναι μια αηδία. Λοιπόν, ακούστε. Στην αγορά που πήγα, ρώτησα τον άνθρωπο που το πουλάγε αν το τρώει αυτός. Και μου λέει, όχι, όχι, όχι. Πρέπει να φας, λέει, το γύρω-γύρω. Και όλο αυτό το πράγμα είναι καρπός που είναι μέσα στο ντούριαν. Φίλε, βρωμάει απίστευτα. Πω πω. Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα ήθελα πραγματικά να είμαι υπερβολικός. Πω. Βρωμάει. Δεν ξέρω. Oh my god. Είναι από τις φορές που λέω στον εαυτό μου ότι και να με πληρώνω δεν θα το έκανα και καταλήγω να κάνω βίντεο. Πω πω. Βρωμάει. Μιλάω και δεν μπορώ. Νομίζω ήρθε η ώρα να φάω το πιο βρωμερό. Πω. Φρούτο όλου του κόσμου. Αν το φάω όλο αυτό εδώ, θα κάνε με το, είμαι σίγουρος. Θέλετε να με δείτε να κάνε με το? Φοβάμαι να τα αγγίξω. Πάμε. Πάμε, ναι, μπορώ. Έλα. Πω πω. Oh my god. Oh my, δεν ξέρω. Όχι. Νιώθω ότι θα κάνω με το άμα το φάω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Είμαι σε αδιέξοδο. Βοηθήστε με. Να συνεχίσω αυτό το βίντεο ή όχι? Σας ρωτάω, λες και θα μου απαντήσετε αυτή τη στιγμούλα. Όχι. Σαν την άλλη, την καινούριο τηλεόραση. Έχω δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Γαμώ την τρέλα μου.
είναι ότι. Είναι ότι πιο απέσιο έχω βάλει στόμα μου. Και έχω βάλει πολλά πράγματα στόμα μου. Είναι το πιο απέσιο πράγμα που έχω βάλει ποτέ μου. Ξέρεις τι, δεν το έχει ξανακάνει κανένας Έλληνας στο YouTube. Είμαι ο πρώτος που το κάνω και θα το φάω. Θα κόψω άλλο κομμάτι επειδή αυτό έγινε αηδία. Θα το φάω. Θα το φάω. Θα το φάω και πραγματικά, ειλικρινέστατα, δεν σας κάνω πλάκα, θα προσπαθήσω να το καταπιώ. Άγανα με το έκανα. Άι γάμι σου. Παναγία μου. Ιχ, το πιάσα. Ιχ. Μαλακά, δεν μπορώ. Κατάπιε, κατάπιε. Είναι απέσιο. Βέβαια, είναι απέσιο. Ανακατεύομαι. Σας προκαλώ όλους σας, εσάς τους μαλάκες, ή που γελάτε, ή που νομίζετε ότι το κάνω για πλάκα, για αστείο. Σας προκαλώ όλους σας να βρείτε ντούριαν και να το φάτε. Να το μυρίσετε και να το φάτε. Είναι ότι χειρότερο υπάρχει σε αυτό το πλανήτη. Δεν μπορώ. Πραγματικά προσπάθησα να το κάνω, δεν γίνεται. Κατάπια λίγο και το έβγαλα. Σας προκαλώ όλους σας να βρείτε ντούριαν κάπου, κάπου θα έχει και στην Ελλάδα. Και αν αποδεχτείτε το challenge και ανεβάσετε εδώ πέρα στο YouTube βίντεο με εσάς να τρώτε ντούριαν κανονικά, λες και είναι μήλο, εγώ, προσωπικά εγώ, θα εκπληρώσω οποιαδήποτε δικιά σας επιθυμία on camera. Ό,τι μου πείτε θα το κάνω. Αν τα καταφέρει κάποιος από εσάς και τα ανεβάσει στο YouTube και αποδεχτεί το challenge το δικό μου, τότε θα κάνω ό,τι θέλει αυτός on camera. Okay? Σας αφήνω, εγώ πάω να αναθεωρήσω όλη μου την ζωή. Γεια σας, καλή επιτυχία στο challenge όποιον το κάνει.